Δέχεστε εσείς ως άνθρωπος και ως αρχηγός κόμματος ότι όσοι συνεργάστηκαν στην κατοχή με τους Γερμανούς Έλληνες ήταν Quislings και δοσύλλογοι? Βεβαίως και το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν γεννάτε ζήτημα. Άρα καταδικάζετε αυτό το οποίο. Δηλαδή τους Γερμανοτσολιάδες που πήραν μέρος στα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα όσοι πήραν μέρος τους καταδικάζω. Αλλά τα τάγματα ασφαλείας. Παρακαλώ αυτό να επαναληφθεί. Ναι, βεβαίως τους καταδικάζετε όσους πήραν μέρος σε συγκομιδή. Προϊόντων σιτηρών υπέρ του γερμανικού στρατού. Αλλά σας πληροφορώ ότι πήραν και τα τάγματα ασφαλείας, λέγανε και τα τάγματα χωροφυλακής και εθνοφυλακής, τα οποία από ένα σημείο και πέρα, εν γνώση της κυβερνήσεως της Μέσης Ανατολής και έχει γραφεί, πολεμούσαν εναντίον του Ελλάσσεως διότι τους φάζανε. Όπως σήμερα που γίνεται το μνημόσυνο του συνταγματάρχη Ψαρού στο κλίμα Δωρίδος. Ο Ψαρός δεν υπήρξε τάγματα ασφαλίτης που τον σφάξαν σαν αργή. Όχι, δεν ήταν τάγματα ασφαλίτης. Έτσι, δεν ήταν αγωνιστής. Είχε το 542 μια αντιστασιακή οργάνωση. Ήτανε. Αλλά επειδή δεν πήγαιναν τα νερά του κουκουέ, τον εκτέλεσαν. Ας μην πάμε στον εμφύλιο της ιστορίας αριστεράς και δεξιάς. Ας μην πάμε για απόψε. Γιατί να μην πάμε. Ας μην πάμε για απόψε. Μόνο για εμάς να πηγαίνουμε.